Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και των προσλήψεων, το επωνομαζόμενο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων, όπως αναφέρεται στον τίτλο, και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που συζητάμε σήμερα, είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής, υπηρετεί την προώθηση των αντιδραστικών αλλαγών στον αστικό κρατικό μηχανισμό, ώστε να μπορεί με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να συμβάλλει στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Έρχεται να συνδράμει στην παραπέρα ανάπτυξη του επιλεκτικά ανίκανου αστικού κράτους, εκείνου που βούλιαξε στις πλημμύρες στη Θεσσαλία, που κάηκε για άλλη μια χρονιά στις πρόσφατες πυρκαγιές, που τσακίζει το δικαίωμα των λαϊκών οικογενειών στην υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Και κάνει ένα βήμα ώστε να προσαρμόσει ακόμα καλύτερα τους δημόσιους υπαλλήλους, τωρινούς και μελλοντικούς, στη λογική του κόστους ωφέλους, ξεκινώντας από το πώς τους υποχρεώνει να βλέπουν τη δική τους ζωή, τη δική τους υπηρεσία, τη δική τους προσφορά, το πώς βλέπουν τα δικαιώματά τους μέσα από αυτό το πρίσμα. Πώς θα είναι αλφαδιασμένοι δηλαδή στη λογική που λέει πως βασικό κριτήριο κάθε ενέργειας πρέπει να είναι η εξασφάλιση της κερδοφορίας, η ανταποδοτικότητα με αφετηρία πρώτα και κύρια την ίδια τους στη ζωή. Πώς όλα θα συγκλίνουν στην επιχειρηματική λειτουργία με γνώμονα το κέρδος, τη συνεχή συμπίεση του λεγόμενου κόστους. Τη μείωση στο απολύτως ελάχιστο του προσωπικού, των δικαιωμάτων, ακόμα και του ίδιου του μισθού του κάθε δημόσιου υπάλληλου. Στον περιορισμό της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και όλων των υπηρεσιών που αφορούν τις λαϊκές οικογένειες στο τόσο όσο, γιατί έτσι περιορίζεται το ονομαζόμενο κόστος, έτσι κυνηγούνται τα λεγόμενα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, έτσι προετοιμάζονται τομείς στο δημόσιο που θα δίνουν τη δυνατότητα να εισβάλλουν ιδιώτες είτε επικουρικά είτε άμεσα με τις ιδιωτικοποίησεις. Όλα αυτά δηλαδή που περιλαμβάνεται με τον όρο στον όρο στοχοθεσία, όπως λέτε και μέσα στο νομοσχέδιο. Αυτή είναι η στρατηγική σας κατεύθυνση στην παιδεία, στην υγεία, στην πολιτική σας για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, την καθαριότητα των δήμων, το πράσινο, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την αντιπλημμυρική, αντιπυρική θωράκιση κτλ. Κτλ. Και για να μην αδικούμε κανένα, δεν είναι αποκλειστικά στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, είναι η κοινή στρατηγική όλων των αστικών κομμάτων, αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρώτα και κύρια είναι ο τωρινός δρόμος που πηγαίνει μπροστά την καπιταλιστική οικονομία. Και το τι σημαίνει να πηγαίνει μπροστά η καπιταλιστική οικονομία για τους εργαζόμενους, τους βιοπαλλαστές αγρότες, τους επαγγελματίες, δηλαδή για τους παραγωγούς του πλούτου και τα παιδιά τους, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Καθημερινά, μέσα στη χώρα, αλλά και στη γειτονιά μας και σε όλο τον πλανήτη, χρεοκοπεί το δίλημα που λέει και το ιδεολόγημα που λέει πως αυτό το μπροστά μπορεί να φέρει κάποιο όφελος και για το λαό και για τους λαούς και για το κεφάλαιο. Όλα αυτά θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να υποθούν και να λέγονται για να μην συσκοτίζεται η ουσία των μέτρων που φέρνετε στην εύκολη και βολική για εσάς αντιπολίτευση που σας κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα και που βέβαια αν ήταν στις δικές σας θέσεις τα ίδια θα κάνανε, τα ίδια κάνανε έτσι κι αλλιώς και προηγούμενα. Για να κατανοείτε γιατί πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό όταν δεν μπορείτε να στελεχώσετε βασικές υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία, δημοτικές υπηρεσίες κτλ. Όταν δίνετε 776 ευρώ μισθό στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, όταν δεν δίνετε μισθούς στους γιατρούς και αναρωτιέστε υποκριτικά γιατί υπάρχουν κενά ή κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Εμπορίου Υγείας ρίχνετε το φταίξιμο στους ίδιους τους εργαζόμενους, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Για να κατανοείτε η κοροϊδία στη διάταξη που φέρνετε για τους ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας που στις εξετάσεις βάζετε και την ορθοφωνία, αλλά την ίδια στιγμή, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος των εργαζομένων, διατηρείται μια επικίνδυνη κατάσταση με στελέχωση μόλις στο 60% των αναγκών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Αλλά μάλλον και αυτός ανήκει στην συμμορία της μιζέριας. Ή η κοροϊδία με τη διάταξη που φέρνεται για το βοήθεια στο σπίτι και τη δυνατότητα, όπως λέτε, μετάταξης από τον ένα Δήμο στον άλλον, γιατί στο διπλανό Δήμο δεν υπήρχε ούτε ένας υπάλληλος στο πρόγραμμα, λες και περισσεύουνε από τον πρώτο που θα πάνε εκεί. Ή στον ίδιο τον ΑΣΕΠ, που αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, υπάρχουν 270 υπάλληλοι και λείπουν πάνω από 90,
με βάση τα δικά σας οργανογράμματα, δηλαδή το 1 τρίτο. Στη συμμορία της μιζέριας και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Κυρίως όμως, για να κατανοείτε ότι αυτό που είπατε πολλές φορές και σήμερα, ότι ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός, πιο λειτουργικός, περισσότερο χρήσιμος, έχει ένα σαφές ταξικό πρόσημο. Και αυτό το προωθείτε κυρίως με το μαστίγιο, που ενισχύεται και με το παρόν νομοσχέδιο. Με βασικό εργαλείο την αξιολόγησή σας. Τη δική σας αξιολόγηση στο κατά πόσο ο δημόσιος υπάλληλος τηρεί απαρέγκλιτα όλους αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός γίνεται κρίκος για την εμπορευματική λειτουργία του σχολείου, κάνει γαργάρα τα 25 και 30 τμήματα, αφού σύμφωνα με τον ΟΣΑ οι μαθητές χρειάζεται να βγαίνουν από την εκπαίδευση ξέροντας μόνο ανάγνωση, γραφή, αριθμητικά, μια ξένη γλώσσα και μια δεξιότητα. Μπαίνει στην αίθουσα και διδάσκει στα παιδιά ότι την Ανατολική Ευρώπη την απελευθέρωσαν από τα δεσμά του κομμουνισμού οι απόγονοι των Ναζί, ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Τέτοιον εκπαιδευτικό θέλετε και αυτό κάνετε με την αξιολόγησή σας, η οποία αξιολόγηση βρίθη σκοταδισμού. Παραθέτω ορισμένα ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της λογικής για την αξιολόγηση. Εδώ έχετε σκίτσα παιδιών, μαθητών. Ένα μαθητή με τζιν και δερμάτινο, μία μαθήτρια με μίνι φούστα, ένα μαθητή που κρατάει μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μαθήτρια με γυαλιά μυοπίας και κρατάει ένα βιβλίο. Και η ερώτηση στον εκπαιδευτικό είναι, δώστε ένα χαρακτηρισμό για τους μαθητές του κάθε σκίτσου. 100 λέξεις. Χαρακτηρίστε τους μαθητές με βάση το τι φοράνε. Άλλο ερώτημα, το λόγιο ερώτημα στην αξιολόγησή σας. Έχεις ένα μαθητή που δεν συμμορφώνεται στους κανόνες, εντάσσεται όμως στους ευάλωτους πληθυσμούς, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη στάση του, πνεύμα αντιλογίας έως και αναρχικός. Φρασιολογία δεκαετίας 50. Πώς θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα? Υποενότητα προβληματικοί μαθητές. Εκεί είναι η ερώτηση. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εκεί είναι η ερώτηση αυτή. Προβληματικοί μαθητές. Άλλο ερώτημα στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση. Είστε διευθύντρια σε ένα σχολείο όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα μαθητών προς γειτονικές σχολικές μονάδες. Σταδιακά το σχολείο έχει μεταμορφωθεί σε σταυροδρόμι πολιτισμών και καταβλισμό στιγματισμένων. Πώς θα ανατρέπατε αυτή την κατάσταση για να επαναφέρετε την κανονικότητα στο σχολείο? Αυτά είναι τα ερωτήματά σας. Αυτή είναι η αξιολόγησή σας. Θα τα καταθέσω και στα πρακτικά. Άρα λοιπόν, το βασικό το οποίο μπαίνει είναι στη δικαιολογημένη μαχητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο σκοταδισμό που θέλετε να εισάγετε, για παράδειγμα, στους χώρους της εκπαίδευσης, στους χώρους μάθησης, πώς απαντάτε εσείς με το βούρδουλα. Χθες στη Λάρισα προχωρήσατε σε μέτρα εναντίον διευθύντριας γυμνασίου που αρνήθηκε να συνδράμει σε αυτήν την αντιδραστική αξιολόγησή σας. Το κάνετε και με άλλους εκπαιδευτικούς. Τρέξατε να βγάλετε την αυριανή απεργία των εκπαιδευτικών παράνομη. Όμως, η απόπειρα φήμωσης των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, του λαού, δεν θα σας περάσει. Ο σκοταδισμός σας, όσο και αν το βαφτίζετε αξιολόγηση, δεν θα περάσει. Καταρχάς, η αυριανή απεργία θα γίνει κανονικά, παρά την προσπάθειά σας, και όχι μόνο, συνολικά δυναμώνει και θα δυναμώσει κι άλλο το ρεύμα αμφισβήτησης στην πολιτική σας, στη στρατηγική των μονοπωλιακών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μόνο βάσανα έχει να προσφέρει. Το ΚΚΕ δίνει και θα δώσει όλες τις δυνάμεις σε αυτήν την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.